το βασικό ζήτημα που αφορά τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθεί είναι οι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε για άλλη μια φορά στη Μαγνησία. Επιτρέψτε μου να πω γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι στη Θεσσαλία ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που για άλλη μια φορά, ιδιαίτερα στη Μαγνησία, 2 μήνες μετά την πυρκαγιά, 20 μέρες μετά την προηγούμενη κακοκαιρία, είδε ξανά τις εγκληματικές ευθύνες αυτού του επιτελικά, επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους. Και στο ερώτημα, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές δηλώσεις όλο αυτό το διάστημα, δηλώσεις καθησυχασμού τις προηγούμενες ημέρες, ενώ απ' άκρης άκρης όλη τη Μαγνησία οι κάτοικοι φωνάζανε εδώ και 20 μέρες πάρτε μέτρα, και μέτρα δεν πάρθηκαν, στο ερώτημα τι είναι αυτό τελικά που καθορίζει αν είναι διαχειρίσιμη ή αντιμετωπίσιμη μια καταιγίδα, αν δηλαδή είναι οι ανάγκες του λαού ή η λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία, αν είναι η προστασία της περιουσίας του λαού ή η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των ομίλων, τελικά αν είναι οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Στο ερώτημα αυτό, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια έχουν απαντήσει. Και απάντησε και αυτή η κυβέρνηση τώρα ξανά, τρίτη φορά στη Μαγνησία μέσα σε 2 μήνες, όπως απαντήσανε και οι δημοτικές αρχές και η περιφερειακή αρχή. Οι οποίοι θα καλυφθούν σε μια εβδομάδα, κύριε Μεταξά, οπότε... Την απάντηση που δώσανε, την είδαν στο πετσί τους για άλλη μια φορά χιλιάδες και χιλιάδες κάτοικοι. Και στο ερώτημα λοιπόν, αν μπορεί ο κόσμος να τους εμπιστευτεί, κοιτάξτε, ναι, χθες έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Βόλου, μαζεύτηκε η Αγία Τριάδα της καταστροφής. Ωραία. Πέστε μου και για την ψηφοφορία στη Βουλή για το παρόν, γιατί πρέπει να... Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Μπορεί λοιπόν ο λαός να εμπιστευτεί αυτούς οι οποίοι τον οδήγησαν στην καταστροφή του. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί καμία εμπιστοσύνη. Ωραία. Πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία. Πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία τώρα. Απαντήστε μου και σε αυτό που ρώτησα για το παρόν, για να δώσω το λόγο στον κύριο Κούβελε, γιατί το διακόπηκε για τεχνικούς λόγους. Ο λαός οργανωμένα, να τελειώσω με αυτό, ναι, ο λαός οργανωμένα να απαντήσει στο δρόμο διεκδικώντας τώρα μέτρα αποκατάστασης. Γιατί θα ξανάχουμε κακοκαιρία το επόμενο διάστημα. Και όπου έγινε κάτι από την πίεση και την παρέμβαση του λαού και αυτές τις μέρες.